Ο ένα εισαγωγικό σύμφωνο. Το πρώτο πράγμα που θέλουμε να πούμε εμεί για να συζητήσουμε τη συγκυρία που περνάμε είναι πρώτον ότι η χώρα συνολικά το καινούργιο στοιχείο που έχει αυτή τη στιγμή στη λεγόμενη μεταπομονιακή περίοδο, που δεν είναι μόνο μεταπομονιακή, ο μόνο που δεν εμπλέκεται τώρα στα πομπονιακά μεταπιστέ, όλα τα άλλα έχει στηρίξει του κοινού. Το μνημόνιο δηλαδή είναι μια χαρά, γιατί ο μόνο τρόπο, ο μόνο που δεν έχει μνημόνια είναι τα μνημόνια. Δεν έχουν υποχρέωση αυτή τη στιγμή να συμπράξουν, να συμπλέξουν τη χώρα σε περίπτωση και μουσουλμανική συμπαγή. Στο λεπτό του λεπτό σου πήγαινε τι εισαγωγέ και την πέρασε διαφορετικά λεφτά. Λοιπόν, κατά τα άλλα, όλο ο μηχανισμό υπάρχει. Είδαμε προηγουμένω, μα δώσανε με την ένταση τη Ευρωπαϊκή Ένωση τώρα 10 μέρε ακριβώ για να κρυθεί αν θα δοθεί ή όχι η δόση από τα λεγόμενα εκατομμύρια ομολόγα τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Το δεύτερο πάρα πολύ σημαντικό είναι ότι έχουμε εξελίξει ένα δημοτικό μνημόνιο σε βάρο τη χώρα και που δεν έχει να κάνει μόνο με τη συγκεκριμένη των Πρεσπών, αλλά με τη συνολικότερα τα Βαλκάνια, αλλά και η ευρύτερη περιοχή τη Ανατολική Μεσογείου, γιατί έχουν εμπίσει ένα τέτοιο σύνορο. Για διάφορους γεωστατικούς σκοπούς και στόχους. Είδαμε απόλυτη εδάφωση του εδάφους στην Κύπρο για πρώτη φορά μετά το 1975 και αμέσως μετά ανακοινώθηκε από την ExxonMobil η ανακάλυψη, η οποία βέβαια δεν είναι ανακάλυψη, αλλά είναι μια δήλωση ότι μην ανησυχείτε, παιδιά, εσείς θα γίνετε Σαουδ Άραβες, δεν τρέχει τίποτα, θα τρέχει χιλιόμετρα που πήρατε επιπλέον την εθνικό εδάφος στην περιοχή της των Στολιδίων προς την Άμα. Λοιπόν, βλέπουμε λοιπόν μια ευρύτερη ανατροπή σχετισμών και ορίων στην περιοχή, το οποίο προσθέτει επιτάχυντος μια ύπαρξη της χώρας σαν, αν θέλετε, σαν αυτό το αυτοτελές κράτος. Σαν το είμαστε. Επομένως, σε αυτές λοιπόν τις συνθήκες, το πράγμα μας αντισχέει μας είναι το ότι αφενός προχωράει η κοινωνική κατάρρευση και αυτό που εμείς ονομάζουμε δεν το ονομάζουμε μόνο εμείς, και οι διεθνείς οργανισμοί που ασχολούνται με την Ελλάδα, όσο θα διάβασα μια έκθεση, πρόσφατη έκθεση που έβγαλε το 2019 το Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας, ο οποίος έλεγε ότι η Ελλάδα, ενώ το 2009 ήταν στην πρώτη δεκάδα των πιο των χωρών με την υψηλότερη διεθνή υγεία, δηλαδή πολλούς στάσεις από όψη δείχνει υγεία πολύ ψηλά στην Ελλάδα. Το 2015 έπεσε στην 20η θέση και τώρα βρίσκεται στην 26η θέση και καταραίει σε αυτήν την ιστορία. Αυτό είναι μια αποτύπωση από το που λέμε την κοινωνική αγροπαγία συνολικά στην χώρα. Σε αυτά τα πλαίσια, εάν στην επόμενη βουλή, αυτή δηλαδή που θα προκύψει μετά από τις όποιες εκλογικές αναμετρήσεις υπάρξουν στο αμέσως επόμενο διάστημα, δεν υπάρξει ένα ισχυρό πόλο που να θέσει θεσμικά το ζήτημα τη συνταγματική εκτροπή που έχουν σε επίπεδο τα μνημόνια, τι δανεικέ συμβάσει κλπ. Που αυτό με βάση το ποινικό δικαίωμα σημαίνει σαν υποδοσία. Εάν δεν θέσει θεσμικά στην επόμενη βουλή, θεωρούμε ότι πλέον τα πράγματα θα γίνουν πάρα πολύ δύσκολα. Πρέπει και εμεί να δούμε. Αν θέλετε, εμεί που υποστηρίζουμε μια άλλη πολιτική, να δούμε ποιου νόμιμου τους όρους πρέπει να προσεγγίσουμε τους λοιπόν. Γιατί η επόμενη βουλή θα συνταγματοποιήσει τις παρανομίες που έχουν γίνει, αυτά τα πράγματα που έχουν ονομαστεί σαν υποδοσία και έτσι πρέπει να δούμε με ποιο τρόπο μπορούμε να χειριστούμε οι καταστάσεις και πώς πρέπει να επιβληθεί μια άλλη λύση. Μια άλλη διέξοδος απέναντι σε αυτό το αντίέξοδο που μας έχει επιβληθεί. Για εμάς είναι πάρα πολύ σοβαρό, είναι πολύ κρίσιμες οι επιβλητές που έχουμε όχι μόνο στο πολιτικό επίπεδο, αλλά και στο τοπικό, διότι θα κρυθούν πολλά. Ήδη έχουν θεσμοθετηθεί από το πολυνομοσχέδιο του Ιουνίου του 2018 το πέρασμα των ταμείων των Δήμων και των Περιφερειών στην ΑΡΕ. Ήδη, δεν ξέρω αν έχετε προσέξει, στην έκθεση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής αναφέρεται ότι έχει καθυστερήσει το σώμα φόρων συλλεκτών να ιδρυθεί, να συνοδευτεί από την ΑΔΕ, 12.000 φοροσυλλέκτες. Δεν τους λέμε φοροσυπράκτορες, άλλο φοροσυπράκτορας και άλλο φοροσυλλέκτης. Φοροσυλλέκτης είναι φεουδαρχικός θεσμός.
που έρχεται από παλιά. Και ο λόγος που αναφέρεται είναι ότι δεν βρίσκουν πολλούς για να απασχοληθούν σε αυτό το τομέα. Γι' αυτό και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προτείνει την αύξηση του πακέτου, του πακέτου αμοιβής προς αυτούς τους ανθρώπους. Σε λίγο δηλαδή, στη χώρα η πιο καλοπληρωμένη δουλειά που θα υπάρχει είναι να σε έχουν συλλέγγυες σε αυτή την χώρα, σε αυτή την κατάσταση που γίνεται. Σε αυτή την περίπτωση θα έχουμε, θα ζητάνε από δήμους, από δημάρχους και από περιφερειακές να παραδώσω το ταμείο στην ΑΔΕ, με ό,τι αυτό σημαίνει στην διαμόρφωση πολιτικής και στο Δήμο και στην περιφέρεια. Και βέβαια θα έχουμε την εντυνόμενη πίεση στα γεωστρατηγικά μα, στα γεωστρατηγικά ζητήματα που βλέπουμε να εξελίσσονται, που για μας προϊονίζουν πολύ. Με ποια μορφή, πού ακριβώς, πώς θα εξελιχθεί, δεν μπορεί να το πει κανείς, γιατί είναι πάρα πολλές αισθήσεις που διαμορφώνονται, αλλά αυτή η αστάθεια έτσι αλλιώς οδηγεί ολόκληρη την περιοχή να βυθιστεί και σε πολεμικές αναμετρήσεις. Αυτό ακριβώς είναι και που το ΕΠΑΜ προσπαθεί να συμβάλλει σε μια σύγκληση όλων των δυνάμεων εκείνων που μπορούμε να πάμε όλοι μαζί, έχοντας έστω ένα στόχο, δηλαδή να θέσουμε το θεσμικό ζήτημα. Δηλαδή ότι όλα αυτά είναι παράνομα, ότι πρέπει να ανατραπούν, ότι πρέπει να λογοδοτήσουν αυτοί που τα έχουν κάνει. Για ποιο λόγο, όχι για να πάρουν κάποια εκδίκηση ή οτιδήποτε, αλλά για να μπορούν να φρενάρουν τη συνταγματοποίηση όλων αυτών των παρανομιών. Να μην θεσμοθετηθούν και αποκτήσουν, πώς θα το πούμε, καθεστώς ισχύος, συνταγματικής ισχύος στη χώρα μας. Αυτή είναι η προσπάθειά μας και σε επίπεδο τοπικής αυτοδιοίκησης να υποστηρίξουμε ανθρώπους οι οποίοι δεν θα παραδώσουν, τα ελάχιστα δηλαδή, δεν θα παραδώσουν τίποτα από τους δήμους και τις περιφέρειες στους δανειστές. Αυτές είναι οι βασικές μας προτεραιότητες αυτή την εποχή. Θα ήθελα να ρωτήσω, κύριε Καζάκη, που πρέπει να σας καλωσορίσω το πρόβλημα. Θα ήθελα να ρωτήσω, δεν εσείς έδωσατε και εσείς την ισχύ της σας μια εντελώς διαφορετική εικόνα από αυτούς που δίνονται από τους κυβερνώντες, από αυτούς που συμμετέχουν στο πολιτικό σύστημα εν γέννη. Σήμερα, ας πούμε, το πρωί διαβάσαμε για μια αναβάθμιση της οικονομίας από την Ήπειρο. Θεωρητικά έχουμε βγει από τα μνημόνια από το καλοκαίρι και προμόνται μια άλλη πολιτική. Αντιθέτως, αυτό εσείς που περιγράφετε είναι μια εντελώς διαφορετική κατάσταση, που δεν διαφέρει σε τίποτα από το 2012 για το 2007. Ενδιαφέρει. Απλά είναι χειρότερα τώρα. Τα διαφορετικά στοιχεία της οικονομίας είναι πολύ χειρότερα από το 2012. Αυτή τη στιγμή, σε σχέση με το 2012, είμαστε σε όλους τους διαφορετικούς δείκτες της οικονομίας πολύ χειρότερα, πολύ πιο κάτω. Έχουμε χάσει 700.000 ανθρώπους στις πιο παραγωγικές ηλικίες, από 20 χρονών έως 55. 700.000. Αυτό σημαίνει αυτόματα ότι η έννοια της μείωσης της ανεργίας, ακόμη και αν είναι πραγματική, γιατί είναι ένα ζήτημα τι μετράς ακριβώς. Δηλαδή, αν εγώ, ας πούμε, για παράδειγμα, περνάω το μισό μου χρόνο στη Γερμανία βγάζοντας μεροκάματο, που καταρχήν καταγράφουμε ως εργαζόμενος ή καταγράφουμε ως μετανάστης, είναι ένα ζήτημα δηλαδή πώς το μετράς, αλλά ακόμη και αν δεχτούμε αυτά τα πράγματα, εάν μια οικονομία πρέπει να χάσει 700.000 από τις πιο παραγωγικές ηλικίες για να μειώσει κατά 300.000 την ανεργία, να μην συγχωρείτε, καταστροφή. Δεν είναι κανένα σοβαρό άνθρωπο που ασχολείται με τα δεδομένα. Το δεύτερο που έχουμε, ποια οικονομία έχουμε αυτή τη στιγμή. Πέστε μου έναν τομέα που αναπτύσσεται. Πραγματικά τομέα που μπορεί να συμβάλλει παραγωγικά στην οικονομία. Έστω και σε αυτό το δελτίο. Έχουμε μια κατάσταση που ποτέ άλλοτε δεν είχαμε. Στην ουσία το κράτος συνεταίρων από το νοικοκυριό μέχρι το μικρό το μαγαζί. Η μόνη δραστηριότητα που αυτή τη στιγμή αναπτύσσεται. Ιδιωτικός τομέας δεν υπάρχει. Ο κρατικός τομέας ελέγχεται πλήρως από τους δανειστές. Πλήρως. Μάλιστα, μας έκανε και φοβερή εντύπωση η έκθεση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, μόλις στις 27 του μηνός, που λέει έχετε καθυστερήσει λέει, να διορίσετε τους καινούριους διοικητές και τους γενικούς γραμματείς. Τι με ενδιαφέρει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, τι θα διορίσει η κυβέρνηση, ποιους, να καταλάβω το ζήτημα του κόστους. Το δημοσιονομικό, με βάση τις δεσμεύσεις. Αλλά τα πρόσωπα, κάτι ετοιμάζεται πολύ πιο χοντρό. Δηλαδή, ελέγχουν ακόμη και το ποιο θα διοριστεί σε αυτού του τύπου τις διοικητικές θέσεις στον κρατικό μηχανισμό. Λοιπόν, από την άλλη μεριά, ποια είναι η ελληνική οικονομία σήμερα. Η ελληνική οικονομία, όπως την ξέρατε, δεν υπήρχε στα πέντε. Το 21% των εξαγωγών της χώρας είναι πετρέλαιο.
ναρκωτικά προϊόντα, ούτε κάποια άλλα προϊόντα ή υπηρεσίες. Πετρέλαιο. Αν είναι δυνατόν. Και μάλιστα, αν το δει και κανένας πιο σοβαρά το πράγμα, το ψάξει πιο βαθιά, θα διαπιστώσει ότι ένας από τους βασικούς αποδέκτες του πετρελαίου που εξάγει η χώρα, δεν ξέρω αν έχουμε γίνει ποτέ, αν γίναμε πετρελαίο παραγωγός χώρα, εγώ δεν έχω αντιληφθεί τέτοιο πράγμα. Αλλά αν δείτε τα στοιχεία, λέει ότι το μεγαλύτερο κομμάτι του πετρελαίου, ένα από τους βασικούς αποδέκτες αυτού του πετρελαίου είναι η Τουρκία. Εξάγουμε πετρέλαιο στην Τουρκία και κυρίως πληγισμένο πετρέλαιο. Και αν δείτε τα στοιχεία, είναι ότι την αντίστοιχη ποσότητα και μεγαλύτερη μας επανεξάγει η Τουρκία προς εμάς. Με συγχωρείτε, αυτό κάνει μπάνω από την λατρεμπόρια. Ότι καλύπτεται μαύρο πετρέλαιο, εννοώ μαύρο από την άποψη τη διακίνηση. Η δεύτερη κατηγορία εξαγωγών. Συσκευασμένα φάρμακα. Από πού προέρχονται, έχουμε καμιά φαρμακοβιομηχανία η οποία αρθεί αυτή τη στιγμή και παράγει φάρμακα τα οποία μπορούν να προαναξαγούν. Όχι. Απλούστατα παραγγέλλονται από το εξωτερικό, τιμολογούνται στην Ελλάδα και μέσω του συστήματος ΕΟΠΗ. Δεν μπορεί ο κόσμος να ανταποκριθεί στη συμβολή του στα φάρμακα και τι γίνεται, επανεξάγονται. 6,3%. Δεύτερη κατηγορία σε εξαγωγή. Τρίτη κατηγορία σε εξαγωγή. Θα δούμε. Ηλεκτρικό ρεύμα. Πώς έγινε αυτό με τις ιδιωτικές εταιρείες που κάνανε σε σχέση με τη ΔΕΗ. Τι κάνουν οι ιδιώτες, πουλάνε ρεύμα στο εξωτερικό. Με την επιδότηση και τη στήριξη της ΔΕΗ και αμέσως του κράτους. Λοιπόν, αν αυτό είναι η οικονομία η οποία μπορεί να σταθεί, με συγχωρείτε, δεν γίνεται. Εάν πάμε στις επενδύσεις, θα τρελαθούμε. Το 80% της επενδύσεις των επενδύσεων αφορά τομέα πρόνοιας. Προενέργηση. Λες, τομέα πρόνοιας έχει να κάνει ουσιαστικά με ιδιωτικοποιήσεις πλευρών και υπηρεσιών του κράτους, δεν είναι τίποτα άλλο. Αυτά τα στοιχεία, αν τα κάνουμε μια προβολή στο 2009-2010, θα δούμε ότι τότε ο κύριος όγκος εξαγωγών μας ήταν αγροτικά προϊόντα και ζωτά ζώα, ήταν διατροφή, πράγματα δηλαδή που παρέλαγε η ελληνική οικονομία με τον πρόβλημα, με τον πώς θα το πούμε, στρεβλωτικό τρόπο με τον οποίο τα παρέλαγε. Αλλά ήταν όχι αυτό το πράγμα. Με αυτές, γιατί τα λέω όλα αυτά. Γιατί αυτή η οικονομία δεν έχει μέλλον. Δεν έχει ούτε παρά ούτε κειμένο. Ο μόνος που μπορεί να επιβιώσει είναι είτε ο διαπλεκόμενος, είτε αυτός που χειρίζεται ή διαχειρίζεται μαύρο χρήμα. Κανένας άλλος. Είτε σε επιχειρηματικό τομέα, είτε σαν εργαζόμενο, είτε αυτοαπασχολούμενο, είτε σε όλη κατηγορία. Πάμε σε μια οριζόντια πλέον κατάσταση. Γι' αυτό λέω ότι έχει επιχειρηματική κατάσταση. Δεν έχει φτιάξει ή δεν έχει βελτιωθεί. Εδώ δεν τα ψήφατε. Εδώ έχουμε δύο πράγματα. Το ένα είναι προφανώς η κυβέρνηση για το δεύτερο πρόγραμμα τη κοινωνία, διότι είναι χειρότερη. Η κατάσταση είναι χειρότερη από το παρελθόν. Και το αφήνω όπω το βγάλω προ τα έξω και το κάνω συνδέξω, νομίζω ότι πάει πάρα πολύ. Από την άλλη, έχουν δηλώσει όπω το είπε το πρόγραμμα τη κοινωνία. Προσέξτε, δεν είναι τόσο καλά τα πράγματα, είχαμε δήλωση που ανακοέλεξε ο Ιωαννικός ο οποίος πλήσε τα δάκια αυτές τις θέματα. Ακόμη και ακριβώς είπε, ποια έχει το παραδείγμα στους ουλούς, ποια έχει είναι δύο μονάδες. Αν και τον επόψη για τον επόψη ολογής, θα πω κάτι. Και λόγω εμπειρίας και αν θέλετε για το συγκεκριμένο τομέα, λοιπόν, ή και αξιολογούς εγώ τους ονομάζω και κάποιοι άλλοι σαν και εμένα, που κινούνται σε ένα ζώο, που ξέρω τι θα πει. Ήπους ανάγκης. Ο ήπους αξιολόγησης. Θα σου κάνει την αξιολόγηση που περιμένουν οι συγκεκριμένοι επενδυτές να κερδοσκοπήσουν να παραπλανήσουν. Ναι, βεβαίως η χώρα είναι εν το ράντο κερδοσκόπων και απαρτικών. Γιατί είναι ξένο έλεγχο. Και ο ξένος έλεγχος γίνεται προς το δικό του συμφέρον. Άρα, εγώ σαν επενδυτής, όχι σαν επενδυτής μακροπρόθεσμο, που θέλω να βγάλω πόσο να είναι να έχω ασφαλείας επενδύσεις, να το πούμε έτσι, αλλά επενδύσεις αρπαχτής. Η καλύτερη μου. Γιατί βγήκανε και μας βγάλανε την υφαίρεση των θέσεων μας βιώσιμων. Πώς είναι δυνατόν. Θέλει ιδιαίτερα μαθηματικά για να καταλάβεις ότι δεν είναι βιώσιμο. Δεν είναι δυνατόν ένα χρέος το οποίο ξεκίνησε 300 περίπου δισεκατομμύρια όταν μας βάλανε μέσα. Στον πρωτομνημόνιο. Σε 100% περίπου, 130% περίπου στο ΑΕΠ. Λοιπόν, τώρα είναι 360 δισεκατομμύρια. 192% του ΑΕΠ. Αλλά και το πιο σημαντικό,
τότε το μέσο διαθέσιμο του εισόδημα του νοικοκυριού, στοιχεία επίσημα, έτσι, ήταν 28.000 όσα δολάρια. Τώρα είναι 17. Πώς είναι δυνατόν να βιώσουμε όταν εγώ επένω, έχω ψηλότερο χρέος να εξυπηρετήσω και λιγότερο εισόδημα. Παλάβω, τι έχει αλλάξει από τότε. Δεν μας ανήκει ο τόπος μας. Αυτοί, δηλαδή, οι δανειστές έχουν εξασφαλίσει ότι τα πάντα στην Ελλάδα έχουν υποθηκευτεί. Άρα, το να κερδοσκοπήσω εγώ με αυτή, με τη χώρα αυτή, μπορώ να προσδοκώ σε υψηλά κέρδη σε πάρα πολύ σύντομο χρονικό διάστημα. Γι' αυτό βγαίνει. Φυσικά. Συζητήθηκε με τους δανειστές, συζητήθηκε με τους δανειστές, με τους δανειστές και έξω και τους τραπεζίτες αυτό. Κανένας όμως δεν έβαλε το ζήτημα τέτοιο. Έχω δώσει 60 δισεκατομμύρια στις τράπεζες, σαν ένα φορολογούμενο. Στις τρεις προηγούμενες ανακεφαλοποίησεις. Συνολικά 60 έχω δώσει. Τα έχω χρεωθεί εγώ, ο ένας φορολογούμενος. Είναι στο χρέος μου αυτή τη στιγμή. Λοιπόν, ωραία, πού πήγα. Όλα τα δώσα με το σκεπτικό να μειωθεί το βάρος του κόκκινου δανείου, να συμπιεστεί, να υπερηθυμίσει όλα αυτά. Και το υπόλοιπο να πέσει στην αγορά να ενισχύσει υποτίθεται την οικονομία. Αυτό δεν ήταν τότε. Γι' αυτό τα δίναμε. Δεν τα δίναμε να κερδοσκοπήσουν οι δικαιοσύνες. Σας πληροφορώ ότι τα λεφτά αυτά τοποθετήθηκαν στο εξωτερικό. Όπως τα πήραν, έτσι πήγαν. Φτάσαμε στο σημείο. Οι εγχώριες τράπεζες να έχουν τοποθετήσει στο εξωτερικό 180 δισεκατομμύρια δολάρια μέσω μνημονίων. Όταν πριν από τα μνημόνια τοποθετήσουν στο εξωτερικό ήταν 150 δισεκατομμύρια. Τώρα τα εξαργυρώνουν οι τράπεζες και ξανεμίζουν. Δεν επιστρέφουν πίσω, αλλάζουν χέρια. Και αντί να βγει κάποιο να μας πει, συγγνώμη, γιατί αυτοί να έχουν τέτοιες τοποθετήσεις, γιατί πού πάνε τα λεφτά αυτά, μας λένε, ξέρεις, θα πρέπει να χάσει και την πρώτη σου κατοικία. Θα πρέπει να υποστείς καινούργια ανακεφαλοποίηση με την οποιαδήποτε μορφή, αν έχει συμπολιτή στο παρασκήνιο. Αυτό το πράγμα ψυχολογεί που θα πάει. Θέλει μεγάλη φαντασίωση. Έχουμε φτάσει, έχουν αφήσει και φτάσαμε στο 1/2 επίσημα δάνεια που είναι κόκκινο. Ενώ είναι 48 περίπου τα 100, δεν θα είναι 48% περίπου οι τράπεζες, στην πραγματικότητα τα κόκκινα είναι πολύ μεγαλύτερα. Διότι δεν υπολογίζουν στο δίκτυο αυτό τις ρυθμίσεις έναντι. Δηλαδή, πάω, κάνω μια ρύθμιση στην τράπεζα, δίνω κάτι όσο μπορώ μέχρι να ολοκληρωθεί αυτή η ρύθμιση. Αυτό δεν θεωρείται κόκκινο, είναι στην πραγματικότητα κόκκινο. Λοιπόν, εάν τα συμπεριλάβουμε ο δείκτης χτυπάει το 70% το δάνειο, υπάρχει άλλη χώρα στον πλανήτη που αντιμετώπισε δύο πρόβλημα κόκκινων δανείων και δεν το αντιμετώπισε με σβήσιμο του δανεισμού. Εγώ δεν ξέρω. Ιστορικά ξέρω ότι στις ελάχιστες περιπτώσεις που επετράπει από μια κυβέρνηση ή από ένα κράτος να φτάσει ο κόκκινος δανεισμός σε τέτοια ύψη, γιατί στην Ιρλανδία που λένε ή στην Πορτογαλία, τα κόκκινα δάνεια δεν ξέπερασαν τα 15-18%. Ήταν πολύ χαμηλά σε σχέση με την Ελλάδα. Έτσι. Λοιπόν, τι κάνανε όταν φτάσανε σε ίδιο σημείο. Πολύ απλά οι κυβερνήσεις πήγανε κάτω, εξαιρέσανε τα δόλια δάνεια και στους υπόλοιπους τα σβήσανε. Έχει γίνει και στην Ελλάδα 4 φορές. Από 4 διαφορετικά καθεστώτα. Έτσι. Και από δημοκρατικές κυβερνήσεις και από φασιστικές δικτατορίες που μεταξάνε. Και χούντα. Δηλαδή, τώρα δεν μπορούμε να κάνουμε το αυτονόητο. Να απελευθερώσουμε τον κόσμο, να αρχίσει να δουλεύει, να αρχίσει να μαζεύει, έστω αν μπορεί να μαζέψει κάποιο εισόδημα. Του στοιχειώδες. Και το παιχνίδι συνεχίζεται. Ρωτάς. Ωραία, ρε παιδιά. Εδώ αυτή τη στιγμή έχουμε τις τράπεζες να πουλάνε τα κόκκινα δάνεια το πακέτο στο 30% της αξίας του ονομάστου αξίας. Ωραία, γιατί δεν πας στο δανειολήφθη, να το πεις στο δίκτυο, που δίσμηρο. Έχεις 100.000. Πολύ ωραία. Εγώ θα το πουλήσω έτσι αλλιώς για 3.000. Τόσο το πουλάνε αυτή τη στιγμή οι τράπεζες μας, τόσο το πουλάνε στα funds, τα λεγόμενα. Είτε εγχώρια, είτε από στο εξωτερικό. Ωραία, έχεις 3.000. Δώσ' τα να το πουλήσω. Το έκανε η Κύπρος. Το έκανε η Κύπρος. Η αντιμετώπιση εδώ είναι η εξής καταπληκτική. Δεν συμβαίνει στις τράπεζες. Αυτό λέω. Αυτό είναι το ερώτημα. Ποιους ακριβώς συμφέρει, τις τράπεζες ή τους τραπεζίτες. Διότι αυτούς που δεν συμφέρει τους τραπεζίτες, ξέρετε για ποιο λόγο. Γιατί αυτοί που στήσανε το κολπάκι τώρα είναι κατά κύριο λόγο στελέχη των τραπεζών.
Αν όλα τα στελέχη είτε οι ίδιοι, είτε με τη μέσα τη οικογένειά του, σε συνδυασμό με, με, το με τις παρέες του εξωτερικού, στείλουμε funds με 25 και 50 χιλιάρικα με το οποίο κεφάλαιο στο Λονδίνο, στο Λονδίνο, έρχονται στις δικές τους τράπεζες, αγοράζουν με 3% τα δάνεια και μετά θα έρθουν στον δανειολήπτη και θα το πούνε, κοίταξε να δεις, μπορούμε να κάνουμε μια διθέτηση αποπληρωμής το 25%. Αυτό ήταν το αρχικό σχέδιο, προσέξτε εδώ. Αυτό, για κάποιον που έχει δυνατότητα να δώσει το 20-30%, καταλαβαίνετε ότι είναι μια Ελλάδα από το να έχει την ονομαστική αξία, να το βαραίνει. Σε αυτό υπολογίζαν. Δεν υπολογίζαν όμως ότι καθώς το δοκιμάσανε τον προηγούμενο χρόνο, δεν είχε αποτέλεσμα. Δηλαδή, πολλοί κόσμοι είπαν και το 20 και το 30 είναι βαρύ, δεν εξυπηρετεί. Οπότε τι γίνεται τώρα. Μπαίνει στο παιχνίδι η κυβέρνηση να τους δώσει αυτή τα λεφτά. Είναι η περίφημη επιδότηση των κόκκινων δανείων. Να τους δώσει αυτή τα λεφτά που κανονικά ζητούσαν από τα νοικοκυριά. Και την ίδια ώρα εσύ θα είσαι χρεωμένος με την υποσημείωση. Δηλαδή το ακίνητο, ας πούμε, που το έχεις βάλει. Αυτό το πράγμα με συγχωρείτε. Εγώ προσωπικά, δεν ξέρω αν εσείς ξέρετε, εγώ προσωπικά δεν το έχω δει πουθενά άλλο στον κόσμο να έχει. Τέτοια απάτη ολικής, γιατί είναι απάτη. Καραπινά. Εάν αυτό γινόταν στην Αμερική, μη τρόπο του καπέλου. Των απελευθερωμένων αγορών. Θα ήταν όλοι φυλακοί τώρα. Θα ήταν όλοι φυλακοί. Θα είχαν κυνηγοί εισαγγελεί, θα του πηγαίναν έτσι. Είναι αδιανόητο αυτό. Είναι εξήγηση του πράγματο. Γιατί συμβαίνει αυτό. Τι είναι. Είναι πρότυπο εργαστήριο πειραμάτων. Πιστεύω, ναι. Πιστεύω, αν διαβάσει κανεί τον Ντάιζελμπρουν το βιβλίο και τον κύριο Σόιμπλε το βιβλίο, καθώ έχει προδημοσιευτεί τώρα στα γερμανικά, νομίζω ότι οι Ευρωπαίοι ακολούθησαν μια τακτική. Επέτρεψαν στο πολιτικό προσωπικό της χώρας κατά τη διάρκεια των μνημονίων να συμπεριφερθεί με το πιο ασύλλογο τρόπο που ήθελε προσήθειον όφελος. Με μόνο ένα αντάλλαγμα να κρατηθεί η χώρα υπομνημονιακή κατοχή. Γι' αυτό και ο Σόιμπλε, στην προδημοσίευση που διάβασα στο γερμανικό τύπο, λέει το εξής, ότι αν είχαμε ζητήσει αυτά που ζητήσαμε από την Ελλάδα και μας τα έδωσε η Ελλάδα, τα είχαμε ζητήσει από τον Ήγερα. Θα μας αντιμετωπίζανε με τα όπλα. Θέλοντας να πει αυτό που λέει και ο Ντάιζελμπρουν στο βιβλίο, αυτό που είπε ο Γιουγκέρ πρόσφατα σε μια συνέντευξη στην Ελπαρίς, ότι είναι αδιανόητο χώρα να τη ζητάνε αυτά τα πράγματα. Και αυτή τα δέχεται. Από την άποψη των μνημονιακών πολιτικών και των δεσμεύσεων που έχουν επιλυθεί στη χώρα. Ποιο τα δέχεται, τα δέχεται ο Έλληνα πολίτη, όχι. Του είπε κανεί ότι κοίταξε να δει, αυτό είναι το πρόγραμμα. Συμφωνεί, όχι. Και όταν μια φορά το ζήτησα και εγώ νόμι, είπε όχι, το κάνουμε. Αυτή είναι η πραγματικότητα και νομίζω αυτή είναι η πραγματικότητα σημερινή κατάσταση. Γι' αυτό και το μπαλάκι είναι στον κόσμο. Εάν ο κόσμος δεν πάρει τις αποφάσεις του και, και σταματήσει να αποδέχεται αυτό το συγκεκριμένο πλαίσιο που τον πάει και θα τον πάει και πολύ χειρότερα, δεν θέλει ούτε να είσαι φοβερός οικονομολόγος, ούτε να ξέρεις τα πράγματα της οικονομίας, το καταλαβαίνεις, θα πάει πολύ χειρότερα η κατάσταση. Κύριε Καζάκη, να ρωτήσω. Αναπτύξετε την αρχή μια θεωρία ότι έχουμε παραδώσει σαν κράτος γη και είδος στους δανείστες. Και όλα αυτά τα φαινόμενα είναι γιατί οι τράπεζες δεν ανήκουν στο ελληνικό δημόσιο, αλλά στον κύριο Τζάκη. Πιστεύετε εσείς ότι όλο αυτό το σχέδιο που έχουν κάνει οι Ευρωπαίοι θα σταματήσει αν ισχύσει αυτό που δημοσιοποιητικά βλέπουμε, δηλαδή την άνοδο του κ. Μητσοτάκη στην Πρωθυπουργία? Όχι, είναι σίγουρο ότι πάει χειρότερο. Δηλαδή, σε σχέση με τη χώρα. Είναι σίγουρο ότι η επόμενη κυβέρνηση θα είναι πολύ χειρότερη από την τωρινή. Όχι γιατί δεν θα ήθελε ο κ. Μητσοτάκη, παράδειγμα, προσωπικά ο ίδιο, να μείνει στην ιστορία του τόπου ότι ρε παιδί μου έβγαλε από το αδύσο τη χώρα. Όχι, δεν είναι θέμα προθέσεων. Είναι θέμα πλαισίου. Από τη στιγμή που είσαι δεσμευμένο με αυτό το πλαίσιο, θα πα πολύ χειρότερα. Όταν έρχεσαι να διαχειριστείς πτώση, θα διαχειριστείς πτώση και η πτώση θα σε κατεβάσει ακόμη περισσότερο μέχρι τις σκάσεις ολοκληρωτικά κάτω και διαλύθεις σαν χώρα. Λέω με αυτή την έννοια. Είναι αντικειμενικό το θέμα. Το ζήτημα. Γι' αυτό και εγώ περιμένω ότι αυτή η κυβέρνηση θα είναι πολύ χειρότερη και θα εκπλαγούμε από το ποσό κυβέρνηση. Και όχι τόσο, σας λέω ξανά, λόγω προσωπικών προθέσεων. Εγώ πιστεύω ότι οι Έλληνες πολιτικοί, συμπεριλαμβάνω και τον κύριο Τσίπρα, θα θέλανε πολύ να, πώς θα το πούμε, να τους καταγράψει ιστορία
ότι όντως σώσαν τη χώρα. Στα πραγματικά, με στα. Ότι πραγματικά, επειδή μου ανασάνει η κοινωνία, α πούμε, λέει, έφυγε. Θα το θέλαμε. Αλλά μέσα σε αυτό το πλαίσιο δεν υπάρχει τρόπος. Δεν υπάρχει δυνατότητα. Αν κάνουμε μια προβολή στον χρόνο, βλέπετε ότι δημιουργούνται εκείνες οι ικανές συνθήκες ώστε όλο αυτό το πράγμα να αλλάξει. Πιστεύω ναι, γιατί αυτή τη στιγμή βρισκόμαστε σε μια μεταβατική κατάσταση ως προς την κοινωνία. Δεν μιλάμε για το πολιτικό προσωπικό της χώρας, για τις πολιτικές δυνάμεις της χώρας. Βρισκόμαστε σε μια μεταβατική κατάσταση, η οποία ουσιαστικά σηματοδοτήθηκε με την κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ. Η μεταβατική κατάσταση είναι στην προσπάθεια, έχει επιβάλει στη μεγάλη πλειοψηφία της κοινωνίας μας να απεξαρτηθεί από τον τρόπο που πολιτικά εκφραζόταν μέχρι και τώρα. Και αυτό για μένα είναι θεμελιακό για να αναζητήσει καινούριους τρόπους. Να μάθει να σκέφτεται και πολιτικά με τελείως διαφορετικούς όρους. Με όρους προβλημάτων και λύσεις και όχι με όρους ιδεολογίας ή κλισέ που διαμορφώνεται από τις κοινωνικές πολιτικές ή από τις κοινωνικές στρατηγικές. Αυτό το βλέπουμε ότι σιγά σιγά αρχίζει και γίνεται σε όλη την Ευρώπη. Το φαινόμενο στο Αγγλικά στη Γαλλία είναι ένα τέτοιο φαινόμενο. Πώς η κοινωνία προσπαθεί να βρει έναν βηματισμό τελείως διαφορετικό από το επίσημο πολιτικό σύστημα δεξιά-αριστερά. Όπως τουλάχιστον έχει καταγραφεί μέχρι τώρα. Εγώ δεν πιστεύω ότι θα πάψει να υπάρχει το δεξιά-αριστερά. Να είμαστε ξεκάθαροι. Απλά πρέπει να επαναπροσδιοριστούν οι όροι και το περιεχόμενό του. Μπορεί αυτή η στιγμή να καταγραφεί στην ιστορία ως μια μαύρη περίοδος λόγω του ότι η οικονομική κρίση βοηθάει να έχουμε αλλαγές γεωπολιτικά και γεωστατικά. Εγώ θα σας το πω και κάπου διαφορετικά, είναι περίπου αυτό που λέτε, ρωτάτε. Εγώ θεωρώ ότι βρισκόμαστε στην περίοδο όπου οι απειλές απέναντι σε αυτή τη χώρα, οι οργανικές απειλές απέναντι σε αυτή τη χώρα, στην ύπαρξή της, είτε στην εθνική, γεωστατική ή στην ίδια την ύπαρξή της, είναι τέτοιες που δεν συγκρίνονται με καμία άλλη περίοδο των τελευταίων 20 χρόνων. Μετά την παλιγενεσία του 20. Το ιδιαίτερο χαρακτηριστικό της περίοδου είναι ότι το δίλημα που μπαίνει απέναντι στο λαό μας είναι ή σηκώνει κεφάλι και τελειώνει οριστικά και για πρώτη φορά ίσως στην ιστορία του θα μπορεί να εξασφαλίσει αυτό που οι παλιότερες γενιές δεν μπορούσαν, ενώ αντιδρούσαν, κερδούσαν, κερδίζαν τις μάχες σε κρίσιμες καμπές, δεν ολοκληρώναν όμως αυτή τη νίκη με το να αλλάξει ρότα η χώρα και να πατήσει τα γερά στα πόδια της και να πάψει να είναι υποτελής, υποκαθεστώς εξάρτησης, προτεκτοράν, όλα αυτά τα πράγματα που ζούσαν. Είναι η πρώτη φορά που η ίδια η πραγματικότητα βάζει αυτό το δείγμα στο λαό. Ή εάν δεχτείς να συνεχίσεις με όλους προτεκτοράν ή όλους την εξάρτηση υποτελείας, τώρα θα εξαφανιστείς, θα σε σβήσουμε από κάτι. Η πραγματικότητα, δεν λέω ότι κάποιοι το σκέφτονται, όχι πως δεν υπάρχουν σχέδια, αλλά ή θα πατήσεις γερά στα πόδια σου και θα αποκτήσεις επιτέλους τη χώρα που σου αξίζει σαν λαό σου. Με την ιστορία σου, με το φορτίο του πολιτισμού σου, με όλα αυτά τα πράγματα. Είναι τόσο ακραία, να το πούμε έτσι, μάλλον τόσο κομβική η περίοδος που ζούμε σήμερα. Κύριε Κατσάκη, Αμαραμίδης Γιώργος, από το Ράδιο Ιωνία. Θέλαμε να μας πείτε και ως οικονομολόγος που είστε. Καλώς ήρθατε πρώτα απ' όλα στη ΣΑΜΟ. Ευχαριστώ πολύ. Να σας ξαναδούμε σύντομα. Ως οικονομολόγος, θα θέλαμε να μας πείτε τι γίνεται με τα αναδρομικά των σωμάτων ασφαλείας, των στρατιωτικών και όλα αυτά που το Συμβούλιο της Επικρατείας έχει βγάλει παράνομα. Τα οποία. Όχι παράνομα, τις περικοπές. Τις περικοπές. Τα παρανόμως παρακρατηθέντα, τα οποία αυτή η κυβέρνηση έδωσε, αλλά κανείς ακόμη δεν ξέρει τι πήρε, πόσα πήρε. Άλλοι δεν πήρανε καθόλου, άλλοι πήρανε λένε πολλά και δεν ξέρουμε τι συμβαίνει. Πώς μπορούμε να το μάθουμε και τι μπορεί να γίνει για να ενημερώσουμε και εμείς αυτούς τους ανθρώπους. Υπάρχει ένα συνολικό ζήτημα στη σχέση με τις αποφάσεις του Συμβουλίου της Επικρατείας που αφορούν και τους ταξιούχους και όλα αυτά. Και είναι παράνομο όλες τις περικοπές που έχουν γίνει σε όλη τη διαδικασία των μνημονίων. Από τη μία έχουμε τους δανειστές, οι οποίοι και στην τελευταία τους έκταση θεωρούν ότι είναι μεγάλος κίνδυνος για το πρόγραμμα διάσωσης της χώρας τα 12, 13, 14 δισεκατομμύρια που υποτίθεται ότι πρέπει να επιστραφούν σε αυτούς που τους έχουν κάνει την περικοπή. Από την άλλη, η κυβέρνηση το δίνει με το σταγονόμετρο και επιλεκτικά. Αυτό έχουμε διαπιστώσει. Υπάρχει μια επιλεκτικότητα που για μένα
θεωρώ ότι είναι προφανές διαπέτει από λογική προεκλογικού χαρακτήρα. Και πολύ φοβάμαι ότι θα το πληρώσει διπλά και τρίτη διπλά αυτό αυτός που θα πάρει ή θα ευεργετηθεί μεσαγωγικά. Διότι, αν προσέξατε αυτό που λέει η τελευταία έκθεση, λέει ότι διαπιστώνει υπερβολικά, υπερβολικές ανισορροπίες στην ελληνική οικονομία. Που η ορολογία αυτή, τι σημαίνει. Σημαίνει να σώθουν περίπου το φθινόπωρο. Γράψτε το, σημειώστε το. Θα έρθουν ξανά το φθινόπωρο και θα σωθούν επίσης τέτοιες προσαρμογές. Που θα πρέπει να πάρεις πίσω διπλά και τρίδιπλα από όσα έχεις δώσει στα πλαίσια της κανονικότητας και της αντιμονιακής πολιτικής. Η κυβέρνηση το ξέρει. Ξέρει ποια είναι τα δεδομένα. Δεν είναι ότι δεν ξέρει. Απλά πρέπει να περάσει τη σκόπελο των εκλογών. Και είναι γνωστό ότι δεν μπορεί να στηρίξει ένα παραμύθι ότι θα έχει πια πανδημόνια εάν δεν δώσει και κάτι. Γιατί του λέει, και δεν σου λένε, πρόσεξε, δίνεις. Αλλά πρόσεξε τι έχεις μπροστά σου. Λοιπόν, και είναι δεδομένο. Αυτή τη στιγμή, μέσα στο καλοκαίρι, έχουμε να δώσουμε 7 με 8 δισεκατομμύρια μαζεμένα. Μόνο σε χρεολύσια, χώρια τόκους, χώρια την αναχρηματοδότηση του ελλείμματος του κράτους. Όλα αυτά δεν υπάρχουν για φωτογραφία. Αυτή τη στιγμή το ελληνικό δημόσιο κινείται με την διαρπαγή των αποθεματικών μέσω της Τράπεζας Ελλάδος στα νομικά πρόσωπα ιδιωτικού του δημόσιου δικαίου. Το λεγόμενο ιστορικό δανεισμό που έχει φτάσει στα 700 δισεκατομμύρια κάθε χρόνο εσωτερικά. Λοιπόν, αυτό τι υποδηλώνει. Υποδηλώνει ότι θα είμαστε πάλι το φθινόπωρο με όποια κυβέρνηση ήταν τότε. Δεν ξέρω ποια κυβέρνηση. Η οποία θα συζητάμε πάλι με πρόταση των Ευρωπαίων αν θα μπούμε ξανά σε μια νέα φάση μνημονιακής πολιτικής που ενδεχομένως να έχει άλλα χαρακτηριστικά. IOU, διπλό νόμισμα, παρουφάκι, ξέρω εγώ, χιόνις, δεν ξέρω. Πολύ πιθανό να πάμε εκεί, σε αυτή την ιστορία. Γιατί αναφέρω τα συγκεκριμένα ονόματα γιατί αυτές είναι προτάσεις τους. Στην πραγματικότητα είναι η πρόταση του Σόιμπλε του Ιουλίου του 2015. Όπου είχε πει, ξέρετε εναλλακτικά, εντάξει, τι πούμε στο τρίτο μνημόνιο τότε που ετοιμαζόταν, πάμε σε λύση ειδικού καθεστώτος της Ελλάδας εντός Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά εκτός Ευρωζώνης, με δύο νομίσματα και με εγγυήσεις από το κράτος, 50 δισεκατομμύρια, από το γερμανικό κράτος, προκειμένου να βγουν στις αγορές να πάμε να δανειστούμε. Εάν αυτό είχε υιοθετηθεί τότε, αυτό στη γλώσσα. Τη δική μας λέγεται sudden death, ξαφνικό θάνατο. Πάμε τελείωσε. Τελείωσε η εκείνη η οικονομία. Οι Ευρωπαίοι δεν το δέχτηκανε, γιατί τότε είχε ξεσηκωθεί ο λαός. Είχε μόλις ψηφίσει όχι ο κόσμος. Αν του φοράγανε και την κλίση Σόιμπλε τότε, θα τα έχει σπάσει όλα. Λοιπόν, και το πήγανε στο γνωστό θάνατο διά της αιμορραγίας. Τα μνημόνια. Σε αυτό πάμε. Πάμε ολοταχώς σε μια τέτοια επιδείνωση. Γι' αυτό και γίνονται αυτές οι αγορές. Απλά πρέπει να ξέρουμε ότι αυτό δεν είναι φυσιολογικό. Δεν σημαίνει ότι δεν μπορεί η ελληνική οικονομία να σηκώσει μια αύξηση σημερογκάμα που να δώσουμε στους συνταξιούχους. Είναι ότι από τη στιγμή που όλα τα δημοσιονομικά δεδομένα του κράτους τα παίρνουν οι δανειστές, δεν μπορείς εσύ να έχεις πολιτική στήριξη εισοδήματος. Είτε είναι στρατού συνταξιούχου, είτε είναι το εργαζόμενο. Και να το θες, δεν μπορείς. Δεν γίνεται. Ή απελευθερωνόμαστε από αυτό τη δέσμευση, ή πολύ απλά θα πάμε στα χειρότερα. Ευχαριστώ πολύ, Ιδρύς. Για το νέο παραϊκό μέτωπο υπάρχει στο δανειστευτικό. Ναι, βεβαίως. Πρώτα, η κυρία του ζήτημα έχει δύο ή τρεις βασικούς άκρους. Το πρώτο ζήτημα είναι ότι πρέπει να τελειώσουμε με την ιστορία της βιομηχανίας λαθρεμπορίου από εδώ. Αυτοί οι άνθρωποι δεν έρχονται μόνοι τους. Δεν ξυπνήσαμε μια ωραία πρωί από την Αιθιοπία και μάθαμε για τη Σάμο για να έρθουμε. Δεν κάνει κάτι, δεν είναι. Εγώ δεν κάνω αντίκτυπο υποθέσεις. Εμένα με ενδιαφέρει το αποτέλεσμα. Μπορεί το αποτέλεσμα να είναι λόγω βλακίας. Πώς λέγαμε τα παλιά στα δικαστήρια, απαλλάστε λόγω βλακίας. Εδώ δεν απαλλάστε γιατί έχει αποτέλεσμα. Και τα αποτέλεσματα είναι και σε βάρος του μετανάστε την πρόσφυγα, σαν ανθρώπινες ουτότητες. Ζουν σε κολαστήρια και βρετικά. Εμείς τα λέμε στα δόντια της φίλης τους. Λοιπόν, αλλά και σε μέρος της χώρας συνολικά, που έχει γίνει αποθήκη ψυχών. Η κλωβισμό ανθρώπων, από πού και ως πού.
αυτά τα πράγματα. Το πρώτο και κύριο είναι να αντιμετωπίζεις το κράτος δουλεύωρο. Και αυτό είναι η απέναντι. Και αυτό το αντιμετωπίζεις με βάση το διεθνές δίκαιο και τις διεθνείς βάσεις. Το διεθνές δίκαιο σου παρέχει όπλα. Που τα οποία δεν έχουν αξιοποιηθεί. Δεν καταλαβαίνω για παράδειγμα γιατί πρέπει να ανεχόμαστε μια ολόκληρη βιομηχανία μεταφοράς ανθρώπων με τελείως ανασφαλείς όρους θαλάσσιας μεταφοράς, την οποία έχει γίνει βιομηχανία επιδοτωμένη από την απέναντι μεριά, είναι γνωστά όλα αυτά, έχουν καταγγελθεί και από την Europol, από τις εκθέσεις δηλαδή της Ευρωπαϊκής Αστυνομίας, Interpol κτλ. Γιατί δεν πάμε στο διεθνή ναυτιλιακό οργανισμό. Ο προηγούμενος διοικητής ήταν εξωματικός του λιμενικού σώματος, Έλληνας ήταν εξωματικός του λιμενικού σώματος και να τους πούμε, κοιτάξτε, συμβαίνουν αυτά. Έχει παραβιαστεί αυτές και αυτές οι συνθήκες θαλάσσιου περάσματος, όπως είναι η σόδας κτλ. Λοιπόν, πάρτε μέτρα ενάντια στην Τουρκία. Τι μέτρα θα πάρει, θα χαρακτηρίσει ανασφαλή τους λιμένες και τις ακτές. Σημαίνει ότι οποιοδήποτε καράβι δεν είναι απέναντι τα ασφάλιστρα, τα επίναπα κτλ. Θα εκτιναχθούν στον αέρα. Αυτό είναι το οικονομικό μέσο αντιμετώπισης του προβλήματος. Το δεύτερο. Που σημαίνει. Γιατί δεν ακολουθούμε αυτό που κάνουν και πάρα πολλοί συμπολιτισμένοι κόσμοι. Κέντρα υποδοχής, όχι αυτό το πράγμα που βλέπουμε τώρα. Κέντρα υποδοχής όπου ο κόσμος εκεί ταυτοποιείται ανάλογα με την κατάστασή του, τη νομική του υπόσταση, αν είναι πρόσφυγας ή αν είναι μετανάστες, και ακολουθούμε αυτό που έχουμε υπογράψει διεθνώς, οι διεθνείς συμβάσεις, από την Γενέβη κτλ. Ιστορίες, δίνουμε τα πρέποντα. Χαρτιά στον καθένα, ή αυτό που πρέπει να γυρίσει πίσω πρέπει να γυρίσει και καθορίζει τη διεθνή συνείδηση ποιο πρέπει να γυρίσει πίσω. Έτσι. Και ταυτόχρονα προστατεύουμε και τον πληθυσμό με όρους αντιμετώπιση επιδημιακών απειλών, που είναι πάρα πολύ και εσείς το ζείτε πάρα πολύ έντονα εδώ, όπως επίσης και όλες τις άλλες ανάγκες που μπορούν να υπάρχουν σαν πραγματικά με βάση τα ανθρώπινα δικαιώματα που υπάρχουν. Γιατί δεν το κάνουμε. Προσφάτως, οι ιδιωτικοί της Δημοκρατίας, νομίζω και από τον δικηγόρο σας σύλλογο και από τον δικηγόρο σύλλογο ΣΑΜ, είπε και δέχτηκε ότι εδώ παραβιάζεται βασικές αρχές και τις συνθήκες της Λοζάνης για το ζήτημα των προσφύγων, αλλά και της Διεθνής Σύμβασης για την Ελλαδική Μετανάστευση. Και παρόλα αυτά, η κυβέρνηση την επομένη έφτιαξε μια καινούργια κυβερνητική πράξη που εγκλωβίζει τον κόσμο σε αυτά τα κολαστήρια. Τα είδα και από κοντά κιόλας. Λοιπόν, είναι δυνατόν. Να συνεχίσουμε έτσι. Με αυτόν τον τρόπο. Αντιμετωπίζουμε. Εάν δεχτούμε και πράγματα χρησιμοποιούνται αυτοί οι άνθρωποι, και αν θέλετε και στα γεωγραφικά κριτήρια που όντως γίνονται σε αυτή την ιστορία, μπορεί να πάρει και πολύ πιο άμεσα μέτρα. Η Ελβετία, όταν αντιμετώπισε το μεγάλο θέμα, ξαφνικά στα σύνορά τη να συσσωρεύεται κόσμο, ο οποίο ερχόντουσαν με Τούρκε και κυρίω Ιταλίκε, αποφάσισε και είπε: Κοιτάξτε, πόσε άδειε έχω για να περάσω Ιταλίκε από τη χώρα μου, έρχονται την Τουρκία, με πόσο. Από και προς το Τουρκία, τόσο σκόπο. Δεν σου δίνω άδεια να περάσεις. Αυτό το επανεκτίμησε η τουρκική πλευρά και εξαφανίστηκε το πρόβλημα τα σύνορα της Ελβετίας. Γιατί δεν εφαρμόζουμε πράγματα τα οποία είναι αυτονόητα και σε διεθνές επίπεδο, αλλά και σε χώρες. Δεν το καταλαβαίνω. Βέβαια, εντάξει, ρητορικό είναι, το δεν καταλαβαίνω. Απλά λέω, έτσι απλά και εύκολα, μπορούμε να το λύσουμε. Χωρίς να δημιουργούμε ούτε να δημιουργούμε πρόβλημα σε αυτούς τους ανθρώπους που καταλήγουν στις αρχές μας, ούτε βέβαια στον ίδιο κοινωνία και συνολικά στην χώρα.